δείξα στεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το τουφέκι μου, να πάρω το, να πάρω το τουφέκι μου. Την όμορφη η πατρόνα, την όμορφη πατρόνα. Από εδώ το Πάσχορα. Σαν στρατιωτάκι κάνεις. Οι εργαζόμενοι σε Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών απεργούν προκειμένου να προασπίσουν το δικαίωμα στη δουλειά 100 συναδέλφων. Απεργούν προκειμένου να υπερασπιστούν το ρόλο και το μέλλον ενός Ινστιτούτου με 60 χρόνια ιστορία και προσφορά στον τόπο. Απαιτούν να ψηφιστεί η τροπολογία που θα θέσει τέρμα στο καθεστώς εφεδρείας και ομοιρίας των εργαζόμενων. Φτάνει πια η κοροϊδία και ο υπερνός. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών απεργούν προασπιζόμενοι της θέσης εργασίας 100 συναδέλφων. Προασπίζονται το ρόλο και το μέλλον ενός Ινστιτούτου με 60 χρόνια προσφορά στην έρευνα για το καλό της κοινωνίας και του τόπου. Φτάνει πια η κοροϊδία. Να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία που θα βάλει τέρμα στην ομοιρία 100 συναδέλφων. Σήμερα έχουμε 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στην εφεδρεία 130 εργαζομένων του Ινστιτούτου. Έκαναν κινητοποίηση σήμερα στη Βουλή. Συγκεντρώθηκαν εκεί, όπου συζητήθηκε τροπολογία για τη ρύθμιση των εφεδριών. Στην συνέχεια, επιχείρησαν να πάνε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρεμποδίστηκαν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι, όπως τους βλέπετε, ελάχιστοι είναι, κάτω από 200, δεν έχουν κλείσει κανένα απολύτως δρόμο, όπως λέει ο κύριος Δένδιας. Έχουν όμως κάθε δικαίωμα να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν. Το έπραξαν, ήθελαν να το κάνουν και στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρεμποδίστηκαν. Πάμε να ακούσουμε εμείς δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή, σήμερα μέσα στη Βουλή, συζητείται για σχεδόν 7η φορά από τότε που βγήκαν οι εφεδρείες, τροπολογία που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά και υποστηρίζεται και από άλλα τα κόμματα που έχουμε ζητήσει συνδρομή τους πλην της Χρύσης Αυγής. Αυτή τη στιγμή, αύριο έχουμε ένα δικαστήριο, το οποίο αν εκδικάσει και το χάσουμε, 100 άτομα αύριο θα είμαστε εκτός ΙΓΜΕ, που σημαίνει ότι από τους 278 που έχουμε απομείνει στο ΙΓΜΕ θα έχουμε 168, που σημαίνει τα έργα, το ΕΣΠΑ των 25 εκατομμυρίων που έχουν προβλεφθεί, δεν θα μπορούμε τίποτα να βγουν. Ήδη τώρα δεν μπορούν να βγουν και σιγά σιγά γίνονται με όποιο τρόπο μπορούν. Το προσωπικό αυτό είναι εξειδικευμένο σε εργαστήρια, σε χώρους, διοικητικό και οικονομικό, που ξέρει καλά πώς να κάνει τη δουλειά του. Προφανώς είναι η κυβερνητική πολιτική αυτή, η οποία μας έχει φέρει σε αυτά τα κατάτια. Αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν ούτε πρόκειται να λυθεί έτσι, γιατί ετοιμάζουν ένα άλλο σχέδιο. Είναι μια πρόταση μιας επιτροπής, η οποία έχει φτιάξει ο αναπληρωτής υπουργός Καλαφάτης, η οποία σχεδιάζει την περαιτέρω συρρήκνωση του ΙΓΜΕ, να μείνουν δηλαδή 200 άτομα, 150 προσωπικό επιστημονικό και 50 από τους άλλους κλάδους, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτά που τόσα χρόνια επένδυα με τις δημόσιες επενδύσεις, εκατομμύρια
Υπάρχουν σεισμοτεκτονικοί χάρτες, χάρτες υδρογεωλογικοί. Κοιτάς την περιουσία του ΙΓΜΕ στις εκδόσεις, αλλά και στο προσωπικό πολύ σωστά, και λες, μα είναι δυνατόν πολύ αυτά τα πράγματα να ξεπουληθούν. Κοιτάς το χρυσό. Καλά κάνεις και το χρυσό, δεν ξέρω πώς το κοιτάς κλπ. Αυτό είναι πνευματική δουλειά και προέρχονται από τον ίδιο το λαό όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε πάντα μαζί σας, στηρίζουμε εδώ και χρόνια τον αγώνα που κάνετε. Είναι να μπορεί κανείς με την αδιαλεξία της κυβέρνησης. Και εδώ όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο που έχει διαδραματίσει το ΕΓΜΕ στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ ξέρουν το ρόλο που έχει παίξει και πόσα χρόνια μπορεί να προσφέρει. Εν τότες, σήμερα που θα είναι η τέταρτη, πέμπτη φορά που καταθέτουμε τροπολογία προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την αναγκαστική πένταση στην εφεδρεία πολλών από εσάς. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να φαίνεται αδιάλαστη. Αγώνας που κάνετε είναι ο αγώνας που δεν γίνεται. Και μαζί θα αγωνιστούμε για να ξαναφέρουμε το ΕΓΜΕ εκεί που ήταν και το προσωπικό να εργάζεται κάτω από τις ίδιες συνθήκες και με τις ίδιες προοπτικές που εργαζόταν και πριν. Να είστε όλοι καλά, ενωμένοι και να δει. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Καταγγέλλουμε στον ελληνικό λαό την αδιαλαξία της συστηματικής κυβέρνησης. Υπουργοί περιβάλλοντος που προσπαθούν να διαλύσουν ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με την έρευνα του οριστικού του. Θέλουν να ξεκινήσουμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Δεν θέλουν μάρτυρες στο έγκλημά τους. Γι' αυτό απολύουν 100 εργαζόμενους για να διαλυθεί το Ινστιτούτο. Φτάνει πια η κοροϊδία του ενταγμός. Εμπρός! Λαέ! Ισχύ μισθό κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά που στο απολογείο αυτή στη Βουλή δεν θα απορριφθεί. Καταγγέλνουμε, αν θέλετε, τον ενταγμό που ένας υπουργός ρίχνει στον άλλο το παλάκι προκειμένου να αποφύγουν το κομπίτρο του κύριου να παρουσίσουν τους εφεδρείους. Οι εφεδρείες στηρίζουν 100 εργαζόμενους στην ανεργία. Οι εφεδρείες που διαλύουν ο Ινστιτούτο με 270 εργαζόμενους, 25 εκατομμύρια ερωτηματικό πρόγραμμα. Δεν είναι και η κοροϊδία του εργαζόμενους. Εμπρός! Ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ό,τι έκανε ως δημοσιογράφος υπερασπιζόμενος, το ΙΓΜΕ, θα το κάνω και ως βουλευτής. Δεν μπορούμε να ξεπουλάμε την πατρίδα μας στο κυριότερο και το ιερότερο κομμάτι που είναι το τι έχει κάτω από τη θάλασσα, κάτω από τα εδάφη. Ποιος πατέρας και παππούς, πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια χαρτογραφούσατε την Ελλάδα και εσείς ξέρετε το τι θησαυρό έχουμε, τον οποίο εμείς τουλάχιστον δεν το παραδίδουμε ούτε σε αγγλικά δίκαια, ούτε σε απόλυτη εθνική κυριαρχία. Η πρόσκληση δεν του βουλευτή, είναι του Έλληνα πολίτη απέναντί σας. Σε ό,τι ζητήσετε σε αγώνα, ακόμα και προσωπικά ματώνοντας, θα το κάνω στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ενωμένοι, εκείνο που έχει σημασία είναι να μην λαγγίσουμε. Να είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Μία παράσταση με 5 άτομα,
αυτό κίνημα με 100 ανθρώπους, με 200 ανθρώπους, έχει ένα αποτέλεσμα. Επομένως, κοντά στο συνδικάτο, εμείς συνταξιούχοι βέβαια γεράσαμε, όσοι αντέχουμε λίγο να περπατάμε, ερχόμαστε μαζί σας, είναι και άλλοι που δεν μπορούν, όμως από τα mail που παίρνω και από την αυτή, όλοι είναι μαζί σας. Επομένως, ενωμένοι προχωρήστε. Μπράβο, μπράβο. Από την πλευρά του συντονιστικού είναι ο πρόεδρος του ΟΣ, ο συνάδελφος, ο Μανώλης ο Δαδουλάκη, που τον καλούμε να μας χειριστεί στη συγκέντρωση και να παρασύρουμε μια προσωπία στη ζωή. Για πρόεδρε. Συνάδελφοι, όσο μας βλέπουν εδώ μπροστά, όσο βλέπουν από το συνδικάτο του ΕΓΜΕ και εργαζόμενοι δεν λυγίζουν, παρόλο το μακροχρόνιο αγώνα, τόσο φοβούνται να προχωρήσουν τα μέτρα των απολύσεων και της κατέργησης του ΕΓΜΕ, αλλά και άλλων οργανισμών. Για όσους δεν ήσασταν προχτές στην προσπάθεια συνάντηση με τον Πανιτάκη, πρέπει να σας πούμε ότι όταν η αντιπροσωπεία της ΑΔΔΗ του είπε να μας δεχτεί, αυτός απάντησε ότι είναι λυμμένη απόφαση και θα ξεκινήσουν από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επειδή τους αγωρείς του χρόνου τους θεωρούν ως μη δημόσιος υπάλληλος. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους, ξεκινώντας από τους δικούς μας τους φορείς. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να μας δουν κάθετα αντίθετους, να μας δουν εμπόδιο και το συνδικάτο του ΕΓΜΕ και οι εργαζόμενοι πραγματικά είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και δίνουν το παράδειγμα. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Να περάσει το ψήφισμα και να πετύχουμε από τα κόμματα να περάσει αυτή τη φορά η τροπολογία. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, είμαστε σε αγωνιστική κινητοποίηση. Σήμερα 24 απεργία και τα φωλική συμμετοχή. 3-4 άτομα τολμήσαν να φανούν στον χώρο δουλειάς και φύγανε πριν προλάβουν να περάσουν την πόρτα. Κάνει το οικοδομικό και περνώ. Καμπρός! Λαέ! Μη σκύβεις το κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Καμπρός! Λαέ! Μη σκύβεις το κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Το θέμα θεωρείται λήξη, δεν έχει λήξη. Η αντιπροσωπεία θέλει σε έρθουν τους συνάδελφους στην Ξάνθη θα μπει στη Βουλή για να επιδώσει το ψήφισμα. Και αγωνιζόμαστε για να καταδικάσει η ελληνική κοινωνία αυτή την αντιαναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική διάλυση του τόπου. Φτάνει πια η κορονοϊό και παιγμόν. Κλειστό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι. Ο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι. Αντίσταση και πάλι. Διαδηλώνουμε καταγγέλλοντας την κομματική κυβέρνηση κώδικες απολύσεις του συναδέλφου. Παμπάς! Λαέ! Πίστη μισθό κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός! Λαέ! Μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Να έρθουμε τώρα στο δημόσιο και στον αγώνα δρόμου που καλείται να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει στην Τρόικα στις αρχές Ιουνίου τη λίστα με τους φορείς που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και οι 2.000 υπάλληλοι που τελικά θα απολυθούν. Λίγες ημέρες πριν τη νέα άφιξη της Τρόικα, οι αριθμοί όσον αφορά τις απολύσεις δεν βγαίνουν. Έως τις 3 Ιουνίου η λίστα με τις καταργήσεις συγχωνεύσεις φορέων πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Το αργότερο σε 30 μέρες θα πρέπει να απολυθούν 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι, όμως σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί μόλις 216. Δεν έχουμε πλέον να χάσουμε τίποτα και δεν έχουμε πλέον καμιά προοπτική για να κάνουμε κάτι άλλο έξω. 17 φορείς που ουσιαστικά δεν έχουν αντικείμενο καταργούνται οριστικά και 46 βιβλιοθήκες συγχωνεύονται και έτσι προκύπτει ένα πρώτο μικρό δείγμα αυτών που θα αποχωρήσουν από το δημόσιο. Η απόλυση είναι άσκηση βίας, ομοίης βίας εναντίον του ανθρώπου και μάλιστα σε ηλικίες που δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Κώστας Βασιλιάδης είναι ένας από τους επιστήμονες στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που διαχειρίζεται τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας και μετά από 30 χρόνια δουλειάς βρίσκεται ένα βήμα από την απόλυση. Το συναντήσαμε να διαδηλώνει έξω από τη Βουλή. Ξέρετε τι μου είπε ο γιος μου,
Τι να πάω να κάνω με το πτυχιακό πατέρα όταν εσένα μετά από 30 χρόνια θα σε πετάξουν στο δρόμο. Με το χαρτί της απόλυσης στα χέρια βρίσκονται 100 υπάλληλοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Εάν αύριο στην προσφυγή τους στα δικαστήρια δεν ακυρωθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τους είχε θέσει σε καθεστώς εφεδρείας. Δύο χρόνια τώρα είμαστε όλοι μέσα στον δρόμο με τους αγώνες. Μετά από 21 χρόνια έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί άνεργο. Περιμένουμε να ζούμε με τις μάνες μου το ΟΓΑ τη σύνταξη. Σοβαρά είναι. Όλοι θέλουν. Πάμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής, ξεκινώντας από τον πρόεδρο, πάμε με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Δραγάκη. Επικοινώνησε τόσο με τον Μανιτάκη, όσο και με τον γραφείο του Λιβιεράτου. Ο Μανιτάκης έσυθε θέμα ρημάτων και στουρνάρα, όταν του λέγαμε ότι έχω φύγει πάρα πάνω από ό,τι θα διωχνά με την εφεδρία ήδη με συντάξεις και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, έκανε τον ανήξερο. Τώρα να πω ότι ο πρόεδρος είχε εσύ θέατρο, δεν το πιστεύω. Αλλά και ο Μανιτάκης να δουλεύει, το πιστεύω 100%. Δύο. Αναζητήθηκε Λιβιεράτος και δεν εμφανίστηκε στο τηλέφωνο, διότι Λιβιεράτος μέχρι τώρα στα νομοσχέδια έλεγε ότι δίνει σημειώματα στους άλλους υπουργούς για να περάσει την απολογία. Τρία, ο αντιπρόεδρος Βουλής στο διαδικαστικό είπε το πιθανότερο είναι να μην τεθεί για την απολογία. Παρ' όλα αυτά, αφού ήταν όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία από την προηγούμενη φορά δεν την είχαμε δει και ο αναπληρωτής γραμματέας, όπως θα το μεταφέρει το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Αρμόδιο, φορέει το έμπνευση. Αναζητούσαμε αγωνίως την τέταρτη τροπολογία. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν υπήρχε τροπολογία από ΠΑΣΟΚ, όσο για την διαδικασία την αυριανή. Δηλαδή, να φαίνεται ότι δύο κόμματα της κυβέρνησης έχουν τροπολογία, η οποία ενδεχόμενα μπορεί και να περάσει. Πρώτον, και αν δεν τεθεί, αύριο ο δικαστής, σας ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει χαμπάρι, γιατί δεν προβολιάστηκε. Και δεύτερο, το μόνο θετικό που δεσμεύτηκε ο Κεγκέρογλου είναι στα πρακτικά της Βουλής να κάνει μία δήλωση ο Λιβιεράτος ότι το θέμα είναι πολιτικά αποδεκτό και ότι είναι θέμα διαδικασίας. Ίσως είναι, αν γραφτεί αυτό, το μόνο ουσιαστικό για την αυριανή διαδικαστική μάχη. Το κλίμα είναι, έχετε δίκιο, που να το βρείτε. Είτε παραμύθια ότι δεν υπάρχουν λεφτά, είτε παραμύθια ότι είναι διαδικαστικά τα θέματα και δεν μπορούν να συνεχθούν τα κόμματα της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν αποφασίσει να διώξουν κόσμο. Με τον εκπρόσωπο του ΦΠΑ που είχε παράσταση με τα αμυντικά συστήματα που είναι 2.800 εργαζόμενοι και από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζει το Μανιτάκη να διώξει κόσμος. Αυτά που μας είπε ήταν τόσο σαφή και τόσο καθαρά και όταν μιλάνε έτσι στην πολεμική βιομηχανία της χώρας καταλαβαίνετε πώς σκέφτονται για μας. Και το λέω γιατί πραγματικά πρέπει να παλέψουμε και δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, αλλά οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι και αδέστατοι. Και αυτό που τους κολώνει, αν τους κολώνει, είναι από τη μια μεριά όπου πουλάμε σαν να λέμε στα μέσα ενημέρωσης λόγω αντικειμένου και τότε έχουμε λιώσει τα ποδάρια μας. Αυτό μας το λένε όλα τα κόμματα που έχουν μια επίγνωση το τι ρόλο παίζει η παρουσία και η πίεση και η αναφορά στην κοινωνία είτε την τοπική είτε στους εργαζόμενους. Άρα όλοι μας λένε παιδιά συνεχίστε, αποτέλεσμα θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα υπάρχει μια σκέψη από τον Προεδρείο και έχουμε στείλει ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό να πάμε εδώ πέρα δύο τετράγωνα παραπάνω και μια αντιπροσωπεία να επιδώσει το αντίστοιχο ψήφισμα στο γραφείο Πρωθυπουργού. Άρα συντεταγμένα με το πανό βγαίνουμε έξω, πάμε, εκεί τώρα ή θα το πάρουν και θα το δώσουν κατευθείαν ή αν υπάρχουν συνάντηση ή θα πάνε και εγώ και θα συνεχίσουν όλα αυτά, θα χρήζεται ο Πρατάκος στη Νέα Δημοκρατία.
όλα τα νούμερα από εκεί θα βγούμε. Λοιπόν, ζητάμε την υπομονή και το κουράγιο σας. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Πήραμε αυτή τη δήλωση που πήραμε για να γλιτώσουμε ενδεχόμενα από το δικαστήριο αύριο. Το πρόβλημα δεν είναι το με τα δικαστήρια. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Με αυτή την έννοια είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Διεκδικούμε το δικαίωμα να δώσουμε το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό. Εμπειρίασαν τον πρόεδρο της Βουλής, το ξέρει, από εκεί και πέρα να λύσω διαδικαστικά. Υπουργός της χώρας κρέμει το λαό. Φοβάται, κρέμεται. Βάζει σε ανθρώπους, ερευνητές, τεχνικούς, μιας ηλικίας, τις δυνάμεις καταστολής, μην το χαλάσουν την ησυχία. Αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε, πρέπει να πάρουν χαμπάρι, ότι δεν μπορούν να κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Με νόμους, εγκατάσεις, κοινωνικής προέλευσης, πρέπει να σταματήσουν ο δεσμός. Εμπρός! Λαέ! Ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός! Λαέ! Ισχύει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Πολυμένοι που θέλουν να κάτσουν εδώ μέχρι να βγάλει ο ίδιος κέρατο. Γιατί δεν γίνεται άμα κορυφαίνει. Την άλλη φορά θα πάει και είδαμε μέχρι τη γωνία και πήγε κάτι αντιπροσωπικό σε ψήφισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν δεχόμαστε τις απολύσεις μας. Ας το καταλάβουν. Λοιπόν. Εργαζόμενοι και εργαζόμενοι. Καταγγέλλουμε στον ελληνικό λαό τη στάση του Πρωθυπουργού της χώρας που απαγορεύει να εκδοθεί ένα ψήφισμα από τους διαδηλωτές. Αυτή η κυβέρνηση της Τρόικα αρνεί το λόγο τους εργαζόμενους. Φοβάται τους απολυμένους. Το γραφείο Πρωθυπουργού φαίνεται και πρέπει την παρουσία 100 ανθρώπων που χρειάζονται τα δάρια του σταγόνα και τα λακάρια της χώρας. Ετοιμάζονται να τους απολύσει και φοβάται να τους αντικρίσει τα μάτια. Αυτό λέγεται πολιτική αναδρία. Αυτή η πολιτική δεν πρέπει να περάσει. Εμπρός! Λαέ, ισχύει στο κεφάλι, ο λόγος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Η τρικομματική κυβέρνηση της εσωτερικής Ράικα κλείνει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Απολύει 100 εργαζόμενους. Αρνείται να δεχθεί αντιπροσωπεία και να εξηγήσει τους λόγους. Θέλει να ξεπουλήσει τον ορυκτό πλούτο της χώρας και γι' αυτό δεν θέλει μάρτυρες στο έγκλημά τους. Φτάνει πια η κορόδια και τελμούς. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, καταγγέλνουμε την ελληνική κυβέρνηση, το πρωθυπουργό της χώρας, που αρνείται το δημοκρατικό δικαίωμα του κανένας αυτή της εκπροσώπου μαρτυριάς. Καταγγέλνουμε το γεγονός ότι παρά την ενημέρωση των κομμάτων και την ανάγκη ενημέρωση του Πρωθυπουργού, απαγορεύουν να βγαίνουν θα περάσει.
αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Αντίσταση και πάλι. Να δώσω σε μια λύση που όλο το κόμμα.
κόμματα της Βουλής σε πέντε τροπολογίες έχουν συμφωνήσει. Χάμε το σιγά σιγά να ξεπλύγεται το κουβάρι και να αποκαλεί το δικό θέση τους. Αυτή που θα δώσει πλάτη τα καλά λόγια και διαβεβαιώσεις αποδεικνύονται κούφτα, αποδεικνύονται κάλπετα. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού θα πρέπει να παλέψουμε. Γι' αυτό πάρουμε τις ευαισθήσεις, γι' αυτό και μετά την Τετάρτη όπως και να είναι τα πράγματα, ο αγώνας θα πρέπει να κυμαχωθεί μέσα σε Ινστιτούτο, προκειμένου να σπάσει αυτή η αδιαλαξία με το που είναι ακράδος ενός πρόεδρου. Δεν είναι τσουφλίκι του το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο ήταν πολύ πριν από αυτόν, θα είναι πολύ μετά από αυτόν. Δεν έχει δικαίωμα να παίζει με το δικαίωμα συμβουλά των εργαζόμενων. Έτσι εξηγείται η αδιαλαξία τώρα του Πρωθυπουργικού Γραφείου να βρει τους απεργούς. Φαίνεται και όλα τα έχουν συνεννοηθεί στην εντέλεια. Και τα υπόλοιπα είναι θέατρο και τρέλα. Φτάνει πια η κορονοϊό. Φτάνει πια ο εμπεγμός. Εμπρός! Λαέ! Μισθή στο κεφάλι! Ο μόνος λόγος είναι αντίσταση και πάλι! Εμπρός! Λαέ! Μισθή στο κεφάλι! Ο μόνος λόγος είναι αντίσταση και πάλι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Ο Βασίλης Αρβανιτίδης με τον Παντελή τον Προβερμίδη πάνε τώρα να επιδώσουν το ψήφισμα. Βάζουμε το πάνω κάτω, πάμε μέχρι τη γωνία. Διαλυόμαστε αύριο 8.30 ώρα στα δικαστήρια. Ήρθαμε με ψηλά το κεφάλι, ήρθαμε και ψηλά το κεφάλι θα φύγουμε. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Κάνουμε την έφαση στιγμή να αναλάβουν τις ευθύνες τους ακόμα που συνέρευνα τώρα στην κρίση της χώρας για να μην προχωρήσει την καρά όποια πέμεινε σε αυτό το τόπο. Φτάνει πια η κοροϊδία και ο τυχνές. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Μαγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας. Κάνει πάει κορονοϊό και τον τόπο.